Sport. Score. Record. My radio. Τώρα. Τι έγινε, πώς είστε? Τα είπαμε αυτά, πώς να είμαστε. Από αλλού την περιμέναμε την γέλα, από αλλού μας ήρθε. Την γέλα. Εντάξει. Τώρα. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν το περίμενε αυτό το πράγμα. Κανείς δεν περίμενε το Παναθηναϊκό. Να πω την αλήθεια, τον ΠΑΟΚ περίμενα να γελάει. Τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ περίμενα να γελάει. Γιατί? Ο Ολυμπιακός πλήρωσε πολύ κόσμο στο στοίχημα, στην ανατροπή του. Εντάξει, η ΑΕΚ όπως περιμέναμε πέρασε εύκολα. Τον Παναθηναϊκό δεν του το είχα. Και το θέμα είναι η εικόνα. Τώρα, αν και το συχαίνω με αυτό, θέλω να το πω. Την περασμένη εβδομάδα, Πέμπτη, μετά την πρόκληση του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ στο κύπελλο, είχα πει ότι θα ήμουν ιδιαίτερα προβληματισμένος ή με ιδιαίτερα προβληματισμένος ο Παναθηναϊκός για την εικόνα της ομάδας. Εντάξει, χάρη για την πρόκληση στο τελικό. Και αντίθετα, αν ήμουν ΠΑΟΚ, θα ήμουν στενοχωρημένος για τον τρόπο που χάθηκε η πρόκληση, αλλά η εικόνα της ομάδας δημιουργεί εκ νέου προοπτικές και τα είδαμε μετά από τρεις μέρες αυτά. Έτσι. Δηλαδή, πόσο ο ΠΑΟΚ μέσα σε δύο λεπτά έκανε την ανατροπή στο Αγρίνιο και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε γιατί ακριβώς πήγε να πληρώσει το αναγκαίο rotation που έκανε ο Λουτσέσκου και μετά με τις αλλαγές το έστρωσε το πράγμα. Και πόσο ο Παναθηναϊκός σε ένα rotation που κάνει έτσι κι αλλιώς. Βρέξει, χιονίσει ο προπονητής μας, ο Τερίμ. Μετά την αποβολή, ένα μάτσο που πήγαινε σβηστό στο 1-0-2-0, μετά την αποβολή και την ατυχία με το αυτογκόλ του Αράου, πώς το παιχνίδι τελείωσε πιο πολύ για διπλό πήγαινε, παρά για άσο, έτσι. Να σε κάνω την ερώτηση τώρα. Να στην κάνω την ερώτηση τώρα. Κάτι μου, ξέρω την απάντηση. Την έχω την απάντηση έτοιμη, εντάξει. Ποιο? Και τον Τερίμ. Τι Τερίμ? Και τον Γιωβάνοβιτς. Όχι. Α, για πες. Για Τερίμ είναι, αλλά όχι για τον Γιωβάνοβιτς. Ναι. Στην εκπομπή χθες, ναι. Ο φίλος μας ο Κωστής Γραπτόπουλος. Ναι. Το χθες. Ναι, είχαμε... το βράδυ. Όχι, χθες το βράδυ στη Μαρμίτα. Τι έχασα. Ναι. Χθες το βράδυ στη Μαρμίτα. Έχασε, η αλήθεια είναι. Ναι. Στη Μαρμίτα μου λέει, μου πέταξε μια βούβα. Για πες. Ότι ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να πάρει προπονητή τον Λεωνίδα Βόκολο. Δεν έχω, αυτό έχει ακουστεί εδώ και μια εβδομάδα. Και όχι, είναι βόμβα, αλλά ενώ δεν μου προκαλεί έκπληξη, έχει ακουστεί εδώ και μια εβδομάδα. Και μάλιστα την αποκάλυψη μου την έκανε συνάδελφος που κάνει το ρεπορτάζ της Λαμίας και τον έχουμε και μέσα στα πόδια μας. Και πάλι ο συνάδελφός μας και εδώ στο κανάλι. Α, κατάλαβα. Λοιπόν, δεν τον πίστεψα και δεν τον πιστεύω γιατί δεν ξέρω μετά τον Τερίμ πώς θα μπορέσει να φέρει Βόκολο. Θα είναι... επικοινωνιακά το λέω αυτό, έτσι, στον κόσμο πώς θα περάσει, όχι αξία προπονητή. Θα κράξεις λάθος να κάνει τρίτη αλλαγή προπονητή. Τώρα. Ναι. Τώρα δεν την την αγωνιστική σεζόν. Όχι, δεν την κάνει τώρα. Δεν την κάνει τώρα. Για να έρθει ο Βόκολος, λες, όχι για να φύγει ο Τερίμ. Για να φύγει ο Τερίμ, λέω, και να αλλάξει τρίτο προπονητή. Α, να έρθει ο Βόκολος τώρα. Θα είναι έγκλημα για τη Λαμία. Γιατί πήρε μια ομάδα τελευταία και την έφερε έκτη. Όχι, όχι. Για να μου περνάει ο θόρυβος αυτό. Θα κράξει Παναθηναϊκό να αλλάξει προπονητή τώρα. Ο Τερίμ ήταν εξ ορισμού μεγάλο ρίσκο. Όπως είναι και ρίσκο, αποτελεί και ρίσκο ο τρόπος που κοτσάρει. Αν η ομάδα, οι προσιλικές συνήκες έπρεπε τώρα να είναι πρώτη, με τους 4 βαθμούς από τις 2 γκέλες δίκες που έχει υποστεί εντός έδρας. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να τελειώσει πρώτος στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και τερματίζει τρίτος και αν τερματίσει τρίτος, έτσι. Λοιπόν, γιατί και ο Άρης μεθαύριο έρχεται με φόρα. Λοιπόν, δεν το έχω του Αλαφούζου να λειτουργεί έτσι. Εάν τον μπήκε στο χορό... Θα τον κράξει, θα τον κριτικάρει. Θα τον κριτικάρω, λέγω, θα φέρει, ρε φίλε. Τι να σου πω τώρα. Είναι άμα φέρει το Βόκολο. Δεν φεύγει ο Βόκολος από τη Λαμία τώρα. Δηλαδή θα φύγει από τη Λαμία τώρα. Μην το υπογράφεις και μην το. Ρε φίλε. Έχει γίνει τη τρελή στο Παναγύρι, έχει παραγγείλει τη γίνει τη Λαμία. Ξέρω μου. Εντάξει, ήταν λάθος. Δεν ήταν λάθος το αυτό που βγήκε και το είπε. Μα εκτίθεται και η Λαμία. Η Λαμία δεν εκτίθεται, ρε φίλε. Απλά είχε δημιουργήσει το κλίμα ο Αλαφούζος με το πώς για τις θηγατρικές και τώρα επικοινωνιακά
φαίνεται να δικαιώνεται. Ποδόσφαιρο είναι, εταιρείες είναι, αυτό θα είχε αποφευχθεί τελείως εάν έβγαινε η ΑΕΚ με τη Λαμία και ανακοίνωναν επίσημα τη μεταγραφή. Τη συμφωνία. Τη συμφωνία. Όχι, γιατί να βγει η Λαμία, η ΑΕΚ. Αυτό. Γιατί άλλο, τώρα τι πράγμα. Γίνεται, αφήνει, πρόσεξε τι ντόμινο γίνεται. Ο Τσιλούλης, για να βγάλει την ευθύνη από πάνω του, το λέει στον προπονητή. Ο προπονητής, για να βγάλει την ευθύνη από πάνω του, το δημοσιοποιεί, γιατί έχει προηγηθεί ό,τι έχει προηγηθεί με τον Καρλίτος και το πώς του Αλαφούζου. Εντάξει. Και την απάντηση της ΑΕΚ. Και μέσω του Γιάννη, του Καραλή. Η ΑΕΚ έβγαλε απάντηση, γιατί όφιλε να βγάλει απάντηση. Εάν η ΑΕΚ, που είναι η ομάδα στην οποία υπέγραψε το προσύμφωνο ή την προφορική συμφωνία ο παίκτης, έπρεπε αυτό να το ανακοινώσει. Γιατί, εάν η Λαμία δεν ήταν στα play-off, που 99% θα είναι, το πράγμα θα τελείωνε εκεί. Τώρα με την ΑΕΚ, με τη Λαμία, συγγνώμη, παρούσα στα play-off και με το τοξικό κλίμα που ήδη υπάρχει και φέτος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, υπάρχει θέμα. Γιατί δεν θα βάζεις τον Τζιλούλη με την ΑΕΚ όπως έπραξες τώρα, και θα τον βάζεις τον Τζιλούλη με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Καλά, εντάξει, ο Τζιλούλης δεν έχει τον κύριο Μαράντονα. Εντάξει, ρε, Αλλά είναι στους 3-4 καλύτερους παίκτες της Λαμίας. Δεν είναι επέκτης συμπληρωματικός. Δηλαδή, τι θα κάνεις, δεν τον βάλεις καθόλου στα πλοία, θα τον αφήσεις ενεργό τελείως. Ναι, όντως. Εις βάρος της ομάδας σου, βέβαια, η Λαμία δεν πάει να βγει στην Ευρώπη. Η Λαμία με το που μπει play-off πήρε σε εισαγωγικά το δικό της πρωτάθλημα. Έσπασε το ταβάνι της. Μη σου πω ότι αν δεν πάει. Αλλά τώρα, επειδή δίπλα σου αρχίζομαι και σκέφτομαι λίγο αβραμιδέικα, το να το τσίμπησε αυτό ο Βόκολος για να το βγάλει στον αέρα και να βοηθηθεί η έξοδος του από τη Λαμία για να έρθει στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, ομολογώ ότι σαν σενάριο δένει. Έχουμε δει τρομερά πράγματα. Πάντως, θα σου πω κάτι. Καταρχήν, για να ξεκαθαρίσουμε, γιατί τώρα θα βγει ο καθένας και θα λέει και δεν έχω δει και τα μήνυματα όλα, αλλά βλέπω κάτι αρώνεται, κάτι κουκόλωνες που έχω δει χαζομάρες. Λοιπόν, και το χαζομάρες δεν είναι κακό, είναι καλή λέξη. Λοιπόν, γιατί είναι για γέλια, αυτό που γράφεις Λευτέρη και Μιχάλη. Δεν κατηγορεί κανείς την ΑΕΚ. Εγώ, αυτό που λέω είναι όχι, εγώ κατηγορώ την ΑΕΚ που δεν το ανακοίνωσε. Αν η ΑΕΚ, γιατί η ΑΕΚ βγαίνει προς τα έξω, ότι έχει μια προφορική συμφωνία με τον παίκτη. Ναι. Δεν έχουν υπογράψει συμβόλαιο. Αν και ο παίκτης μπορεί, το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, δεν μας χάζει, ότι πάνω μέσα στο εξάμεινο του Ιανουαρίου μπορεί να υπογράψει. Το έχει συμβεί με τον Πρινιόλι, ο οποίος έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή εννοώ ότι είναι εκτός ομάδας. Έχει συμβεί με τον Μπερνάρ, που έχει ανακοινωθεί από τον Ατλέτικο Μινέιρο, αλλά παίζει κανονικά στο Παναθηναϊκό. Έχει συμβεί με τον Μαντί Καμαρά, που ο Μαντί Καμαρά αυτή τη στιγμή είναι εκτός του rotation του Ολυμπιακού, και από εκεί πέρα υπάρχουν παίκτες όπως είναι ο Φορτούνης, όπως είναι ο Μασούρας, όπως είναι ο Ελκαμπή, ο Ελαμπή. Παίκτες οι οποίοι, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι τα συμβόλαια τους τελειώνουν και μπορούν να υπογράψουν όπου επιθυμούν. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η ΑΕΚ θα μπορούσε, λοιπόν, αυτό που λέει πολύ σωστά ο Γιάννης και συμφωνώ και εγώ μαζί του, να πει ότι υπάρχει μια προφορική συμφωνία ή το θέμα του Τσιλούλη δεν υπάρχει θέμα. Γιατί εδώ, Γιάννη, πρόσεχε να δεις. Υπάρχει λοιπόν, όπως είπες πολύ σωστά, το θέμα του Καρλίτος. Σωστά. Λοιπόν, το Καρλίτος το θέμα, μισό λεπτό να πω κάτι για τον Καρλίτος, εγώ, τον Βόκολο, τον δικαιολόγησα. Γιατί ο τελικός για τη Λαμία είναι με τον Ατρόμητο. Σωστά. Ναι. Ναι, ναι. Τώρα δεν παίζει. Λοιπόν. Εάν έπαιρνε χθες βαθμό ο Αστέρας ο Καρεσκάκης, τι θα γινόταν. Δηλαδή, ο προπονητής βάζει κάτω το πρόγραμμα με βάση αυτά που ζυγίζει και υπολογίζει, και όταν πρέπει να δηλώσει τον παίκτη σε ένα μάτς απόντα, αποφασίζει ποιο μάτς είναι αυτό. Αποφάσισε να είναι με την ΑΕΚ και όχι με τον Παναθηναϊκό. Ωραία. Ή τον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι επειδή. Ρε παιδί μου, πότε σημαίνουν αυτά. Το λέω και τώρα για τον Παναθηναϊκό που είναι ομάδα μου και το έλεγα και τον Ολυμπιακό για την ΑΕΚ. Όταν η ομάδα αγωνιστικά αρχίζει να μην είναι αυτή που πρέπει, για να πάρει ένα μπουστάρισμα θα βγουν αυτά. Αν ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει τη Λαμία, θα ασχολιόταν με τον Καρλίτος ή είχε κερδίσει την Κηφισιά χθες. Δεν θα ασχολιόταν ούτε με τον Καρλίτος ούτε με τον Τσιλούλη. Δηλαδή θέλω να πω ότι προσπαθεί να καλύψει τις αγωνιστικές σου αδυναμίες, μπουσάροντας
την ομάδα. Κοίταξε να δεις, για μένα στο μάτι τη Λαμία έχει αδικηθεί ο Παναθηναϊκός στο κομμάτι στη φάση του Βέρμπιτς. Είναι πέναλτι. Δεν το δίνει, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, ο Παναθηναϊκός, αυτό που λες, δηλαδή πληρώνει τα αμυντικά του προβλήματα, αυτό το full επιθετικό παιχνίδι, το οποίο το είχαμε πει από την πρώτη μέρα που ήρθε ο Τερίμ στην Ελλάδα, πριν κάτσει ακόμα στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Είχαμε πει ότι γιατί δεν πέτυχε στη Μίλαν, γιατί έπαιζε full επίθεση και πίσω η άμυνα ήταν ξέφραγμα αμπέλι. Λοιπόν, κάπου λίγο πήγα να το μαζέψει, λίγο είδαμε ένα διαφορετικό στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό, στο 0-0, το βοήθησε και λίγο ο Καρβαλιάλ, το ένα το άλλο. Κατάφερε να περάσει τσούκου τσούκου, πέρασε ο Παναθηναϊκός. Τυχερός ήταν και στο κύπελο με τον ΠΑΟΚ στο μάτς εδώ της Λεωφόρου και προχώρησε ιστορία. Τώρα εδώ βλέπεις ότι παίζει με τη Λαμία και την Κηφισιά και στην Κηφισιά πρέπει να είναι και στεναχωρεμένη γιατί δεν πρέπει να κερδίσει και το παιχνίδι έτσι όπως πήγε το μάτς, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως και σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή διαβάζω για ατυχία του Παναθηναϊκού στη φάση του αυτογκολ του Αράο και πώς μπορούμε να μιλάμε για ατυχία όταν στις καθυστερήσεις είχε δοκάρει η Κηφισιά. Το έβγαλε με τα ογκό, αλλά αν πήγαινε η μπάλα γκολ και όχι δοκάρι, δεν το προλάβαινε. Ναι, τι λέει. Ναι, είμαι και εγώ υπεύθυνος. Λοιπόν, για τον Αλαφούζο, έχουμε κάνει κριτική. Για το θέμα του Τερίμ, είχα πει ότι το σκεπτικό ήταν και δεν. Ενώ ήταν ενάντια στη φιλοσοφία του Αλαφούζου, το αποφάσισε έτσι, ήθελε να κάνει ηλεκτροσόκ στην ομάδα, πήρε τον Τερίμ στο momentum που μπορούσε, μέσα στις γιορτές, με το momentum με κλειστά τα γήπεδα, γιατί τότε εάν όλο το γήπεδο θα πάνε σε υπέρ του Γιωβάνοβιτς, γιατί ο κόσμος τον λάτρευε και τον ήθελε, κόντρα στον κόσμο, έτσι, πήρε αυτή την πρωτοβουλία, τώρα μπορεί να μην του βγει, φαίνεται να μην του βγαίνει, γιατί τι γίνεται με τον Γιωβάνοβιτς, παίρναμε τα θεωρητικά εύκολα μάτια και χάναμε τα ντέρμπι. Με τον Τερίμ παίρνει κάποια ντέρμπι, γιατί ο ΠΑΟΚ δύο φορές έχει κάνει, τον έχει πάρει μια ντούμπα και στη Λεωφόρο σε έχει κάνει άλογο. Παίρνει τέλος πάντων τα ντέρμπι και χάνει τα εύκολα. Δηλαδή. Μάλιστα.